Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Άλλο ένα κυριακάτικο πρωινό σήμερα, οπότε σας έχω κάτι special για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι ξέρεις, πριν φτιάξετε το πρωινό καφεδάκι σας, πατήστε ένα pause στο βίντεο, φτιάξτε το και ελάτε να συνεχίσουμε. Γιατί σήμερα έχουμε ένα unboxing που θα το ευχαριστηθώ και εγώ και εσείς πάρα πολύ. Να πούμε ότι σήμερα θα ανοίξουμε και έχουμε και καιρό να ανοίξουμε Marvel Collector Corps κουτί. Και εδώ στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, γιατί δεν το πρόλαβα τότε. Είχε ανέβει μετά λίγο το ποπάκι και γενικά το κουτί. Αλλά τελευταία η Funko και επειδή άλλαξε και λίγο η πολιτική του με αυτά τα κουτιά, πλέον θα είναι λίγο πιο δύσκολο να τα βρούμε ή μπορεί να βγαίνουν λίγο πιο ακριβά. Αν και κάτι με το Amazon, είδατε και το Amazon μάλλον θα φέρνει κάποια κουτιά, μια συνεργασία. Οπότε ίσως θα βρίσκουμε από εκεί, θα δούμε αν σταθούμε τυχεροί. Γιατί πλέον θα τα πηγαίνει αυτά τα κουτιά μόνο σε retailers, δηλαδή σε επίσημους συνεργάτες τους, ξέρω εγώ, Walmart, GameStop ή και πιο μικρά μαγαζιά μπορεί. Και όχι από το site τους όπως δούλευε πιο πριν. Και τα έβγαλε για ξεστοκάρισμα να κάνει, τα έβγαλε σε προσφορά κάπου στα 20 δολάρια το κουτί. 5 πάνω, 5 κάτω, δεν θυμάμαι τώρα με τα δολάρια ακριβώς, τα έχει βγάλει πολύ φθηνά. Και είδα στο αγγλικό group ότι τα ψάχναν κάποια άτομα και έγραψε ένας Άγγλος ότι. Και ο οποίος μπήκε και στο ελληνικό group των συλλεκτών, τον είπα για να τον βοηθήσουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, αν ψάχνει κάποιο ποπάκι. Και είπε ότι ξέρει, του έστειλα μήνυμα, είπε ότι μπορεί να φέρει κάποιο και του έστειλα μήνυμα αν μπορεί να μου το φέρει αυτό. Και μου είπε κατευθείαν θα στο φέρω, τι νούμερο μπλούζα φορά, ξέρω εγώ, medium, ωραία, φέρω. Εντάξει, large φορά κανονικά. Αλλά γενικά των Αμερικάνων τα νούμερα, το large α πούμε ήταν σαν δύο έξτρα. Ήμουν σαν Αμερικάνο τράπερ, οπότε το πήρα medium για να είναι πιο normal για μένα. Να πούμε ότι και αυτό βγήκε και πολύ φθηνά, μου ζήτησε κάπου 40 λίρες, δεν ήθελε να βγάλει κάτι, όσο ακριβώς όσο του ήρθε το κουτί και με τα καμεταφορικά για να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ του βάλα 45, ξέρω εγώ και καλά, την πάρει 45 ο Χουβαρντάς, ξέρω εγώ. Μήπως κάποιο PayPal, μήπως κρατάει κάποιο ένα φύτο PayPal και τα σχετικά. Και με βοήθησε πάρα πολύ, στάθηκα πάρα πολύ τυχερός αυτό, γιατί πλέον αυτά τα κουτιά θα μας ζωήσουν. Θα δούμε σίγουρα ακόμα ένα, το Infinity War. Και μετά θα δούμε πώς θα παίζουμε μπάλα. Πλέον, αν κάποιος θέλει να τα βρει, είναι αυτό που σας έλεγα ότι είναι από τη Funko. Κατευθείαν αυτό το κουτί και μας το λέει Hulk. Collector Corps Hulk. Το κουτί του Hulk. Και εδώ να πούμε ότι έχει ίσως το πιο όμορφο παπάκι, ένα από τα πιο όμορφα παπάκια μάλλον που έχει βγάλει το Collector Corps. Γιατί για μένα είναι το παλιό Hulk Buster. Το πιο ωραίο παπάκι. Εδώ να πούμε ότι τώρα αυτά τα κουτιά θα τα βρίσκουμε. Από κάνα, βασικά και πιο πριν μπορούσαμε να τα βρούμε, σε κάνα collect ή στο άλλο pop shop Elgin, από εκεί νομίζω πήρα και το Infinity War που το περιμένουμε όταν κυκλοφορήσει να έρθει. Αλλά θα πρέπει να δίνουμε κάνα 70-80 ευρώ, κάπου εκεί θα μας βγαίνουν. Πάμε να πούμε να δούμε αυτό, το οποίο φαίνεται μεγάλο. Ναι, αυτό τώρα το κουτί είναι ένα κουτί το οποίο λογικά δεν κυκλοφόρησε του Φεβρουαρίου, γιατί αυτό νομίζω Animal Instinct το έλεγε. Και είχε ένα πολύ γαμάτο ποπάκι με τον Rhino από το Spider-Man, ένα Wacky Wobbler του Black Panther και τα σχετικά. Αλλά αυτό το κουτί δεν ξέρω πώς θα το βρούμε και αν μπορέσουμε να το βρούμε κάποιο, γιατί ούτε εκεί το είδα νομίζω. Ναι ρε φίλε, το ποπάκι του είναι πανέμορφο. Πάμε να δούμε όμως λίγο την μπλούζα. Το ποπάκι είναι ακριβώς αυτό το variant. Αυτό το είχε στο Avengers First Appearance, νομίζω αυτό το μπλουζάκι στο κουτί τους. Και είναι ακριβώς αυτό από το πρώτο εξώφυλλο του Hulk, ας πούμε, του comic του Hulk. Το πρώτο και το παλιό κλασικό. Οπότε βγάλανε και το ποπάκι έτσι. Α, και η μπλούζα πάρα πολύ όμορφη. Ναι, ακόμα και αυτή που είναι medium είναι αρκετά μεγάλη μπλούζα. Και εδώ μας δείχνει το Hulk σε φάση που μεταμορφώνεται. Από το πώς είναι σε Bruce Banner μέχρι που σιγά σιγά γίνεται το Hulk. Πάρα πολύ ωραίο δε Hulk. Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί δεν είναι Funko. Δεν είναι Funko pop μπλουζάκι όπως τα pop tees που είναι αυτά. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Ειδικά για τους φαν του Hulk θα το γουστάρουν πάρα πολύ. Έτσι εδώ με πως σιγά σιγά από Bruce Banner μεταμορφώνεται σε Hulk. Πάρα πολύ ωραία σκέπη. Πάμε βασικά το δούμε στο τέλος το παπάκι. Ας δούμε τα πιο μικρά τα οποία είναι. Ναι, έχει και πιο μικρά αντικείμενα λογικά. Έχουμε εδώ κι άλλο ένα σχετικό αντικείμενο του Hulk. Το οποίο εντάξει δεν χρειάζεται να μείνει κλειστό. Μπορούμε να το ανοίξουμε. Συνήθως άρεσε μέσα είναι κλειστά με κανένα ζηλωδία από κανένα αυτό για να μπορείς να ανοίξεις. Αυτή τη φορά είναι έτσι. Α, και εδώ στην ουσία είναι ο Hulk σε στήσιμο όπως είναι τα Dorps. Όπως ήταν το Dorps του Hulk. Αλλά είναι stretch ball. Είναι μαλακό. Τι λες τώρα, εντάξει, τρέτζολ μας το γράφει και πάνω εννοείται. Είναι όπως ήταν το σχέδιο του Dorps. Εντάξει, μπορεί να το έχει και έξω κάπου, να το διακοσμήσει κάπου και μόλις έρθει η ώρα, ξέρεις, άμα σε πιάσει εκείνη την ώρα έτσι αυτό το άγχος, το παίρνεις, κάνεις και λίγο. Stretch, αντι-stress, πώς τα λένε αυτά, ας πούμε. Το stress ball. Πάρα πολύ ωραίος. Ωραίο, αλλά εντάξει, όχι και κάτι σπουδαίο. Εντάξει, αυτό το κουτί δώσανε πολύ βάση στο ποπάκι νομίζω, γιατί και τα άλλα που έχει μέσα, ναι, έχουμε ένα μπρελόκ. Α, το μπρελόκ δεν είναι Marvel Collector Corps Exclusive, είναι το απλό μπρελοκάκι του Hulk από το Thor Ragnarok, νομίζω τουλάχιστον. Γιατί δεν μας έχει ούτε κάπου το. Πώς το λένε, δεν μας έχει κάπου το Marvel Collector Corps και τα σχετικά το σήμα και πρέπει να είναι το απλό, αυτό που κυκλοφόρησε κανονικά.
Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μπλοκάκι. Εδώ, ας πούμε, ούτε καν μπήκαν στον κόπο να φτιάξουν κάτι διαφορετικό, έστω για το κουτί. Βάλανε απλά το απλό. Το απλό μπρελοκάκι από το Thor Ragnarok που βγήκε. Πάρα πολύ ωραίο. Και τα μπρελοκάκια όμως είναι Bobblehead. Αυτός βασικά, αυτό δεν είναι Bobblehead. Μας το λέει, είναι βασικά, όχι είναι, αλλά εντάξει, τώρα το Bobble του είναι λίγο. Είναι μικρό. Λίγο, ας πούμε, φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο μικρούλης. Από τα Pocket Pop ή Pop Keychain. Και από την εμφάνισή του στο Thor Ragnarok. Αυτή τη στολή φορούσε εκεί στην αρένα που μονομαχούσε. Πάρα πολύ ωραίος μικρός, αλλά και σε πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. Μικρούλης και γαμάτος. Λοιπόν, ας τους βάλουμε μαζί τους μικρούλιδες. Θα μπει βασικά αυτός επειδή έχει αυτή τη χαζομάρα να στηρίχθηκε. Κάπως έχουμε κάτι άλλο μέσα. Καμιά φορά έχουμε και κόμι και αυτά. Αυτή τη φορά έχουμε ένα patch. Δεν έχουμε καν, δεν έχουμε badge μάλλον, δεν έχουμε καρφίτσα pin, όχι badge. Δεν έχουμε κάποιο pin, αλλά έχουμε ένα πατσάκι για τα ρούχα, The Incredible Hulk. Και με το παλιό κλασικό σχέδιο του Hulk. Πάρα πολύ ωραίο πατσάκι, εντάξει, αυτή τη φορά πιο light κουτί, αλλά δώσανε πιο πολύ βάση στο pop, γιατί το pop τώρα σας το δείχνω. Πριν να δούμε κάτι, όχι, κάτι άλλο δεν έχει. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο, έχει δύο pop στην ουσία μέσα σε αυτή τη συσκευασία. Απλά χάνει λίγο πίσω Hulk, γιατί πρώτα μας έχει τον Bruce Banner τον κλασικό. Όπως σας έλεγα, από αυτό εδώ ακριβώς όπως είναι το πρώτο και κλασικό εξώφυλλο του Hulk. Μπες στον Hulk, πες τα appearance. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα. Και η φάση είναι ότι δεν είναι μικρό. Είναι κανονικό. Στην ουσία έχει δύο pop μέσα η συσκευασία αυτή. Έχει ένα μεγάλο και ένα μικρό. Ένα 6-inch ας πούμε και ένα κανονικό. Δεν όπως τα άλλα ας πούμε. Όπως ήταν το ντιβάκι από το Overwatch εκεί ας πούμε. Είναι πιο μικρό το ποπάκι για να μπαίνει μέσα στη στόλη, μέσα στο μέκα. Αλλά παρόλα αυτά εδώ έχουμε κανονικό ποπάκι. Είναι κανονικό το μέγεθος. Τώρα αν δεν απατώμε κιόλας. Μπορούμε όμως να πούμε να τον δούμε κιόλας για το λόγο του αληθής. Για να τον δούμε σιγά σιγά πως είναι και πόσο ωραία πακεταρισμένα είναι και οι δύο μαζί. Λες τώρα, όπως έφυγε το stress ball dorps ας πούμε. Αλλά τα παπάκια και τα δύο είναι πάρα πολύ όμορφα και ο Hulk πάρα πολύ ωραίος. Επιτέλους ένας εξάιντσος Hulk για να παλέψουμε το Hulk Buster, το εξάιντσο που έχουμε. Θέλαμε έναν εξάιντσο Hulk. Πρώτα βγάλουμε αυτόν, αλλά πως θα βγει βασικά αυτός. Γιατί βλέπω έχει λίγο ξεχωριστή. Ναι, είναι σε λίγο ξεχωριστή βάση ας πούμε. Έχει αυτό εδώ το διαχωριστικό πλαστικό, το οποίο προς το παρόν δεν μας χρειάζεται. Και ο Hulk είναι πάρα πολύ όμορφος. Τι λες τώρα, πόσο γαμάτος. Πολύ ωραία δουλεμένο και είναι κλασικός ακόμα και αυτός είναι ασπρόμαυρος. Είναι τόσο πίσω, τόσο κλασικό. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον Banner, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ ωραίος. Και ναι, είναι σε κανονικό μέγεθος Funko Pop. Δεν είναι ούτε πιο μικρός, ούτε πιο μεγάλος, είναι σε κανονικό μέγεθος. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. Με τα γυαλιά του, με τη στολή του, ο επιστήμονας που κατά λάθος μετά από αυτό το αδείγμα που είχε με τις γάμα ακτίνες και τα σχετικά έγινε Hulk. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ ωραία δουλεμένα ποπάκι με τη γραβάτα του, το ροζ παντελόνι του. Εντάξει, τότε εκείνη την εποχή η μόδα ήταν λίγο ιδιαίτερη. Η εποχή, η μόδα της τότε εποχής ας πούμε. Το μαλλί του έτσι, πάρα πολύ ωραίος. Και ας δούμε και τον μεγάλο Hulk, ο οποίος είναι ο γαμάτος της υπόθεσης. Αυτά εδώ κάπως. Εντάξει, αυτός και είναι Bobblehead και είναι πάρα πολύ ωραίος. Το Bobble του είναι λίγο περίεργο, το κεφάλι γενικά γέρνει. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου γιατί εμείς θα κρατάμε μέσα στα κουτιά. Αν και αυτός επειδή είναι τόσο πίσω για να μπει και ο άλλος, ο Bruce Banner, χάνει αρκετά. Είναι ασπρόμαυρος και πάρα πολύ ωραίος. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει. Και στο βάψιμο του πολύ ωραία δουλειά. Εντάξει, δεν έχει πολλά χρώματα για να κάνουν τόσο πολλά λάθη. Λίγο οι συγκολλήσεις του ίσως φαίνονται εκεί στα χέρια, στα πόδια, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Και λίγο μπογιά που έχει χαθεί έτσι εδώ πέρα στο παντελόνι του πάνω. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Πάρα πολύ μου άρεσε και γενικά στάθηκα πάρα πολύ τυχερός έτσι όπως το βρήκα σε τέτοια φάση αυτό το κουτί. Γιατί τώρα το Infinity War θα μας βγει κάπου στα 70 με 80 ευρώ περίπου και για να έρθει η Ελλάδα. Και κάποια άλλα κουτιά που είδα από το Pop Shop Elgin. Θα βάλω κάτω στην περιγραφή ένα link που να μπείτε να τα δείτε περίπου. Αυτά τα αντικείμενα σε αυτό το κουτί. Εντάξει, τώρα για τους Αμερικάνους ειδικά που αυτά τα κουτιά βγαίναν ας πούμε στα 25 δολάρια και 5 δολάρια μεταφορικά είχαν, δηλαδή στα 30 δολάρια και είχαν όλα αυτά. 30 δολάρια κοντά μπορεί να κάνει μόνο αυτό το ποπάκι το εξάιντσο, μπορεί και πιο πολλά. Γενικά όμως σαν κουτί αυτή τη φορά δεν είχαμε καρφίτσα, δεν είχαμε πιν και δεν είχαμε κόμικ. Ενώ σε άλλα κουτιά είχαμε κόμικ και έστω κάνα παραπάνω αντικείμενο. Δεν προσπάθησαν και τόσο πολύ σε αυτό το κουτί τουλάχιστον, αλλά το ποπάκι βγήκε απίστευτο. Δηλαδή μόνο το ποπάκι αξίζει πάρα πολύ σε αυτό το κουτί. Το μπρελόκ ας πούμε είναι το απλό που κυκλοφόρησε. Αυτό εδώ όπως ήταν τον τόρο, απλά το κάνανε stress ball και ένα patch.
Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Όπως είπα, περιμένουμε σίγουρα τουλάχιστον ακόμα ένα Marvel Collector Course, θα δούμε του Infinity War. Και μετά από εκεί πέρα θα δούμε πως θα παίξουμε μπάλα με τα κουτιά που βγάζει Funko, τα αποκλειστικά συνδρομητικά κουτιά. Να πούμε ότι και μέσα τα κουτιά τους είναι και πάρα πολύ ωραία. Αυτό που ξεχάσαμε να δούμε, έχει μέσα σχέδια από το τότε comics. Πάρα πολύ ωραία, τι λες τώρα. Για αυτά τα κουτιά δεν τα πετάς για κανένα λόγο, τα κρατάς. Εννοείται όπως είναι ο κλασικός Hulk. Πάρα πολύ ωραίο και το κουτί του. Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και εσείς, όπως είπα, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε, αν σας άρεσε αυτό το κουτί και το ποπάκι εννοείται. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.